επιχείρησε να αγοράσει τα αγαπημένα της υποδήματα μέσω διαδικτύου για να υποφεληθεί μια μεγάλη προσφορά, ωστόσο έπεσε στα δίχτυα επιτηδίων. Ο ιστότοπος με έδρα το εξωτερικό αποτελούσε απάτη με αποτέλεσμα να χρεωθεί 2 φορές το ποσό που αρχικά είχε πληρώσει μέσω της πιστωτικής της κάρτας. Ο λόγος για μια Ηρακλειώτισσα η οποία μέσα από την Κρήτη TV καταγγέλει το περιστατικό και αναφέρεται στον τρόπο μέσω του οποίου εξαπατήθηκε, ενώ όταν το κατάλαβε ήταν ήδη αργά. Προχώρησα, έκανα την παραγγελία. Βέβαια φαινόταν ότι δεν ήταν και πολύ καλωστημένο, δηλαδή όσον αφορά τη φόρμα των στοιχείων. Παρ' όλα αυτά δεν πονηρεύτηκα αρκετά, διότι σκέφτηκα ότι αφού είναι μια επώνυμη εταιρεία, αν ήταν κάτι ψεύτικο θα το είχαν ήδη καταγγείλει. Οπότε έκανα την παραγγελία και από εκεί και έπειτα περίμενα κάποιο χρονικό διάστημα, έλεγε ότι από 2 έως 3 ημέρες θα τους στείλουν. Να μπήκα μέσα στο site για να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Εκεί είδα τα σχόλια, είδα ότι είναι απάτη και έγραφαν κάποιοι οι οποίοι την είχαν και εκείνοι πατήσει ότι χρεώνονται τα διπλάσια ποσά. Τα περιστατικά αυτά είναι συχνά. Και μάλιστα έχουμε και καταγγελίες ότι έχουν γίνει περιστατικά με αγορές από το εξωτερικό. Οι μέρες περνούσαν, τα παπούτσια δεν είχαν σταλεί, ενώ στον προσωπικό λογαριασμό του θύματος είχε εκταμιευθεί το διπλάσιο ποσό από αυτό που αρχικά αναγραφόταν στον ιστότοπο με έδρα το εξωτερικό. Το σχέδιο απάτης ήταν τόσο καλά οργανωμένο που στο θύμα απεστάλλει εν τέλει μια μπλούζα διαφημιστικού μάλιστα τύπου, με στόχο όπως φαίνεται οι απατεώνες να θολώσουν τα νερά. Σε 1-2 διαφορετικές ημέρες, δηλαδή χρεώνει τη μία ημέρα 40 κάτι ευρώ και την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα χρεώνει άλλα τόσα. Δεν είναι δηλαδή σε μία χρέωση όλο το ποσό, των 80 ευρώ περίπου. Αυτό έγινε και στην περίπτωσή σας, δηλαδή διαπιστώσατε ότι... Ναι, το ίδιο ακριβώς. Το ίδιο ακριβώς. Πήγα στην τράπεζα, ζήτησα μία αναλυτική να δω τις κινήσεις και από εκεί διαπίστωσα ότι συνέβη ακριβώς το ίδιο και με μένα. Την ίδια στιγμή δεν είναι λίγα τα περιστατικά εξαπάτησης που έχουν καταγγελθεί επίσημα στις αρχές. Η οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του διαδικτύου απαιτεί προσοχή, ειδικά αν ο ιστότοπος που διαφημίζει προϊόντα εμφανίζει ελλειπή στοιχεία αναφορικά με την έδρα του και τους ιδιοκτήτες του. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι στην προσπάθειά τους να υποφεληθούν μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων πληρώνουν τον κούκου αεδόνι μέσω εξαπάτησης, χωρίς ωστόσο το προϊόν που παρήγγειλαν να αποστέλλεται στο σπίτι τους. Μεγαλώνουν και τα κρούσματα τέτοιων περιστατικών που δεν έχουν σχέση με την αμοιβώς ηλεκτρονική εμπορική διαδικασία. Είναι απάτες, είναι προϊόντα απάτης.